παραμικρό πρόβλημα. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ακόμη και μικρά παιδιά, τα οποία βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Το γεγονός αυτό εξόργησε τον Νίκο Παναγόπουλο, τον Σάκη Λεόνι, αλλά και τον Ηλία Στοφορόπουλο, οι οποίοι εξέφρασαν τα παράπονά τους για τις άσκησες της αστυνομίας. Ο Σάκης Λεόνις αναζητούσε τους υπεύθυνους, μίλησαν με βουλευτές, αλλά το θέμα δεν έκλεινε πουθενά. Ο κόσμος του Ηρακλή δεν μπόρεσε να μπει στο αεροδρόμιο, διαλύθηκε στην είσοδο και βεβαίως η αρνητική εντύπωση έμεινε στα χείλη όλων και ένα τεράστιο γιατί ακολουθήθηκε αυτή η πολιτική, επιλέχθηκε αυτή η πολιτική από τις αστυνομικές δυνάμεις. Θα ήταν φρονιμότερο να επικρατούσε η σύνεση, η λογική και να επιτρεπόταν στον κόσμο της ομάδας του Ηρακλή να εισέλθει και να αποθεώσει τους θριαμβευτές. Θυμίζουμε ότι προδιετίας πολύς περισσότερος κόσμος, κοντά στις 5.000, είχαν κατακλείσει τόσο τις αίθουσες όσο και τους διαδρόμους του αεροδρόμου Μακεδονία για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα των Ηρακλής. Το είχε κατακτήσει στην Αθήνα κερδίζοντας τον Ολυμπιακό, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Κανείς λοιπόν και εντελώς ανεξήγητα δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για την επίθεση στη φιέστα του αεροδρομίου. Ο πρώην πρόεδρος του Ηρακλή, κύριος Νίκος Ατματζίδης και εκλεκτό μέλος της οικογένειας του Ηρακλή, μιλώντας μετά το τέλος, είπε: δεν μας αφήσανε να γιορτάσουμε, κυνηγούσαν τα μικρά τα παιδιά. Φέρανε περίπου 500 αστυνομικούς για να μακρυνθούν οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι οπαδοί όλου του κόσμου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε και νομίζω ότι θα λογοδοτήσουν. Και δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Είναι απαράδεκτοι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι κανίβαλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ψυχολογία και δεν ξέρουν τίποτα. Είναι χαμουτζίδες. Διότι λυπηθήκανε γιατί έχασε ο Ολυμπιακός. Αυτό παρουσιάζεται. Να είστε βέβαιοι όμως 100% ότι θα τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Θα τιμωρηθούν γιατί αυτή η συμπεριφορά που δείξανε ήταν απέσια συμπεριφορά στα μικρά τα παιδιά. Αυτοί οι αστυνομικοί εδώ με τους οποίους μιλήσατε σας είπαν τίποτα γιατί και εγώ. Τι να μας πούνε, τους δώσαν εντολή. Αυτοί που δώσαν εντολή είναι κρυμμένοι επάνω, δεν βγήκε κανένας. Περνάμε σε ένα σύντομο ενημερωτικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.